Ποια είναι αυτή η Αποστολία Καλαμπούκα. Καλαμπούκα, τι είναι αυτό. Α! Ρε, είχε κάνει ένα lipstick. Κάτι τέτοιο είχε κάνει. Με ένα lip gloss. Ωραία, ωραία. Το έχω. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα την παρουσιάσω. Καπνό. Πόβο, θα πετά. Καλώς ήρθατε στο Asanser με τη Lady Αποστολία Ζωή. Γιατί ό,τι ανεβαίνει στις τάσεις, κατεβαίνει. Όχι, ρε φίλε! Όχι, δηλαδή τα σκέφτομαι! Είμαι τον! Θέλω το σακάκι μου! Όχι, το σακάκι έχει μείνει και. Όχι, δεν έχει μείνει! Η δικιά μου είναι καρέκλα, δεν με κουνάει κανεί! Δεν φύγα την καρέκλα! Πήρα το σακάκι, παιδιά! Βάλτε το! Καλώς ορίσατε στο Asanser με το Σερ Γιάννη Χατζηγεωργίου. Γιατί ό,τι ανεβαίνει στις τάσεις, κατεβαίνει μια μέρα. Σήμερα έχουμε τη Wonder Woman του Nomads, την Αποστολία Καλαμπούκα. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλαμπούκα. Ναι, και ο Κωνσταντίνος ο Ροκλός μου έλεγε Μπού. Μπού. Ναι, από το Καλαμπούκα. Καμία σχέση με την Μέρι Μπού. Καμία σχέση με καμία. Τη Μέρι Μπού. Τι σχένες. Πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Εξαιρετικά. Ξέρεις τι θα κάνουμε εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή, έχεις δει καθόλου. Όχι. Τέσσερα επεισόδια έχουν παίξει. Τι θα κάνω εγώ εδώ. Αυτό φοβάμαι. Αρχικά θέλω να μου πεις, μ' αρέσει που ζεσταίνεσαι. Μ' αρέσει που έχω έρθει σε ένα περιβάλλον που η παραγωγή έχει σκεφτεί ότι ο άνθρωπος έρχεται με κοντομάνικο και πρέπει να έχει ζεστό το μέρος και έχω να πω στον κόσμο ότι έχω ξεπαγιάσει. Αυτό στο μοντάζ κόμματα. Να πούμε λίγο για την υποκριτική. Ξεκίνησε στα 8 σου χρόνια. Άστα να πάνε, ούτε το πιστεύω. Και κάνει τον κοντορεμπιθούλη λόγω ύψους. Λόγω ύψους και κυλών. Α. Και μετά έπε θέατρο, εντάξει. Μετά θέατρο. Θα πετάξω στο θέατρο. Μαζόχα. Νομίζω ότι ασχολείσαι ακόμα με τις καταδύσεις. Αρέσουν πολύ. Έκανα πρωταθλητισμό. Έκανες πρωταθλητισμό. Τώρα δεν είμαι σε αυτό το επίπεδο. Όχι, ρε παιδάκι. Ήμουν όντως Wonder Woman. Αλλά πώς ήταν το σεξ κάτω από το νερό. Το σεξ κάτω από το νερό, επειδή. Δεν το έχω δοκιμάσει, ρε Γιάννη. Ποτέ δεν είναι αργά, βέβαια. Αλλά έχω να σου πω οι καταδύσεις που έκανα. Δεν έχουν να κάνουν με υποβρύχιο. Έκανα από βατήρα. Οπότε είναι όλο άκυρο. Κόφτετο στο μοντάζ, είναι άσχετο. Ξεκάθαρα άσχετο. Αλήθεια. Ναι, αλλά έχει μπλουπ όμως. Έχει μπλουπ, αλλά πόση ώρα να μείνει. Μπλουπ, μπλουπ. Θα αφήσω το υγρό στοιχείο, παιδιά. Ναι. Στριμώχθηκε. Στριμώχθηκα πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. 14. Πέρασε υπέροχα Θεσσαλονίκη, αλλά την πρώτη χρονιά πέρασε τραγικά. Γιατί? Γιατί έφυγα από τους γονείς μου. Ήταν μια καινούργια πόλη. Μόλις είχα κάνει τις παρέες μου στο Βόλο, ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή για μένα. Άλλαξε η ζωή μου 180 μοίρες. Πώς αισθάνεσαι που ακούγεσαι συνέχεια σε τρας πάρτι? Σε τρας πάρτι? Ναι, ναι. Τι δηλαδή εννοείς? Το lipstick το ακούς συνέχεια σε τρας πάρτι. Τρομακτικό δεν είναι? Όταν είχε βγει το lipstick, εγώ να σου πω, ήμασταν από τον Γιάννη τον Τζιμιτέρη. Λέω εντάξει, μωρέ, θα κρατήσει 2-3 μήνες. Σιγά τώρα ένα τραγουδάκι τη σειρά. Και αυτή είναι η μεγάλη σου επιτυχία. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει αναβιώσει 150 χρόνια τώρα πια. Θέλω να πάμε στο πρώτο μας βίντεο. Ναι. Που είναι το Your Face Sounds Familiar. Για μας. Θέλω αρχικά να μου πεις για ποιο λόγο το βίντεο που ξεκινάει το show και τα σχετικά, αλλά είναι η καλύτερη του Your Face Sounds Familiar. Πώς αισθάνεσαι πως... Είναι σπόντα για μας. Ναι, είναι σπόντα για μας, ξεκάθαρα. Όχι. Ένα από τα βίντεο που έτσι ήταν πολύ viral και πολύ hot, καλομήρα. Ναι. Δεν είναι στη στάση αυτή τη στιγμή, αλλά ήτανε. Ήχο έχουμε ή δεν θέλετε? Όχι, είναι αυτή η παραγωγή. Το έχω καταλάβει, δηλαδή μου. Απίστευτη. Εντάξει, μερικές φορές το βλέπω και νομίζω ότι είναι καλομήρα. Φαντάσου. Δηλαδή, συγγνώμη, η καλομήρα ότι έχει μεγαλύτερη μύτη από την Αποστολία Ζωή. Αυτό θέλω να πούνε. Α, μου την κάνανε μεγαλύτερη. Τι θέλω. Πάντως, στο ύψος είσαστε μια χαρά. Ναι, στο ύψος είμαστε μια χαρά. Στέκεσαι στο ύψος της. Ξεκάθαρα. Έχω βάλει και το φόρεμα της. Το κανονικό της φόρεμα. Είναι το κανονικό της φόρεμα. Εντάξει, παιδιά. Μου το στείλανε, αφού δεν το κλέψα, είναι πολύ τυχερή. Με ποια εμφάνιση του Your Face Sounds Familiar πιστεύεις ότι ταυτίζεσαι πιο πολύ από αυτές που έχεις κάνει? Σόκινγκ εμφάνιση για μένα που περνούσα από τον καθρέφτη και τρόμαζα ήταν Louis Armstrong. Θέλω πάρα πολύ να μου κάνεις τη φωνή μου. Κάνει μια φορά και να τριχιάσει με την κακή την έννοια, αλλά και με την καλή. Όχι, με την κακή πάντα. Δεν θέλω να έχεις εκτός εδώ πέρα. Ήρθαμε για την κακή έννοια. Παιδιά, σε λίγο μου κάνεις εμένα bullying. Έχουμε πάρτι. Ω, τρας. Θέλω να μου κάνεις έτσι ένα ακαπέλα Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. Eyes and blue. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, παιδιά, εντάξει. Εντάξει, να σου πω κάτι, σε drag show θα ήσουν εξαιρετική αν πείτε το αντίστοιχο. Μα έχω παρακαλέσει να με πάρουν σε drag show, δεν με παίρνουν. Λέει, είσαι πολύ γυναίκα. Για κρίσεις. Το κύκλωμα. Cringe! Μαγεία μου. It's me.
τρομοκρατή. Θέλω να μου φορέσεις αυτά εδώ, τα υπέροχα στολίδια. Μάλιστα. Είναι φόμπιζο από τα τζάμπο, δεν έχει σημασία. Αυτά φοράνε όλοι τράπερ. Μην αγχώνεσαι και αυτά εδώ. Καλά, πέρα τα γυαλιά. Καλά, μιλάμε να φάσει τέτοιο κράξιμο με αυτό που είπε. Θέλω να φορέσεις και αυτά εδώ. Αν θα δεν πάρει πολύ ώρα αυτό, το κόβεται στο μοντάζ. Μπλε, 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 καλά, μπλε. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Περίμενε. Παιδιά μου είναι μεγάλο δεν το, το νούμερό μου. Δεν πειράζει, αυτή είναι η παραγωγή, τα πάμε. Παιδιά, εντάξει, εκτόψει. Τι περιμένετε, να πάρουμε και νούμερα. Βάλε μου δαχτυλίδι, Γιάννη. Στο μεσαίο περίοδο. Την κοπέλα από εδώ πέρα, την κυρία, συγγνώμη. Την ξέρετε ουσιαστικά από ένα lipstick. Μετά τη μάθατε και ως Genevieve. Genevieve. Θα την δούμε και θα σχολιάσουμε το βίντεο. Θέλω πάρα πολύ να μου πεις πράγματα που γίνανε πίσω από τις κάμερες. Θα τρελαθώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, χρησιμοποίησε το 16% της ακοής που σου μένει και άκου αυτό. Που σου δεν κάνεις. Σε βλέπω και βαριέμαι. Σου εύχομαι ό,τι χειρότερο. Θα φρόντιζα εγώ προσωπικά να κερδίσεις τα 50 χιλιάρικα μόνο αν ήταν να τα φας για γιατρούς. Σου πάει πάρα πολύ. Δεν θα τα κάνω έτσι τα μαλλιά. Όχι. Το είχε τόσο χάλια το μαλλί της. Της ταιριάζει τέλεια όμως. Ό,τι γουστάρει κάθε γυναίκα. Τζορτζίνα, αλλιώς ερμηνεύει καθόλου ή... Τζορτζίνα, έλα και ρίξε λίγο. Έλα, άριξε. Έλα. Βγήκες δεύτερη στο Your Face Sounds Familiar. Ναι. Στο όνομα της ήσουν πρώτη. Ναι. Και μάλιστα μία από τις δύο γυναίκες που κατάφερε να νικήσει το όνομα της. Πόσο ρατσιστικό είναι αυτό για όλη την εμβέλεια. Κοίτα ρε εσύ, όχι, δεν το βρίσκω ακριβώς ρατσιστικό. Σοκαριστικό το βρίσκω. Σοκαριστικό δεν το ήξερα. Την άλλη την γνώρισες. Όχι, αλλά μπήκα να δω φωτογραφίες όταν μου το έπανε. Ήταν λίγο... Α, ήταν ντουκί. Ήταν, ναι. Και εγώ φαίνεται, δεν το συζητώ. Gringe, ένα καφεδάκι αν μπορείς. Ένα πικρό, πικρό θέλουμε. Α, εξαφανίστηκε, wow. Ναι, εντάξει. Θέλω τώρα να πάμε στο βίντεο Καπουτσίδης. Ο Καπουτσίδης θα λέει όσο πιο σταράτα γίνεται. Όσο μεγαλώνει ο Γιώργος είναι τόσο πιο to the point. Αυτό ήταν που σου είπε κιόλας να πας στους Ingles. Ο Γιώργος ήταν η αιτία που πήγα πρώτη φορά έπαιξα, ας πούμε, σε πανελλήνια εμβέλεια. Τον ευχαριστώ γιατί μου άνοιξε έναν άλλο κόσμο. Τον αγαπώ για αυτό το πράγμα, είναι πάντα συνδεδεμένος με την καρδιά μου. Να σχολιάσουμε το βίντεο του. Βεβαίως. Ευτυχισμένη τελικά νιώθω ότι θα γίνουμε όταν θα έχουμε σαν στοχοπροσήλωση τη δική μας την ευτυχία και όχι να κοιτάμε πώς θα εμποδίσουμε την ευτυχία του αλλουνού. Αυτό πιστεύω. Και πολύ σωστό νομίζω. Νομίζω ότι θέλεις να το πάμε σοβαρά. Ναι, 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 όχι, εδώ πέρα θα το πάμε σοβαρά. Και θεωρώ ότι αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι πιο σοβαρό έχω ακούσει και το πιο to the point έχω ακούσει για το θέμα της ευτυχίας. Τι έχεις να πεις για τα σχόλια του Κούγια περί Καπουτσίδη. Αυτό το κομμάτι το έχασα, δεν σου πω ψέματα. Απλά το κατάλαβα με τα συμφραζόμενα μετά. Αλλά τι να. Τρίπλα! Καμία σχέση, παιδιά. Ξέρετε, ό,τι και να πω για τον άνθρωπο θα φάω μήνυση. Οπότε κάτι. Ξεκάθαρα. Gringe, τα καφεδάκια. Σε ποια κάμερα να κοιτάξω, να το πω. Δεν κάνουμε γεια μας το καφεδάκι. Όχι, είναι σωστά. Της παρηγοριάς. Είναι της παρηγοριάς. Ήμουνα πρώτος στο Your Face Sounds Familiar. Ήμουνα δεύτερη. Εμένα δεν με πειράνε. Γιατί. Σ' αρέσουν οι γυναίκες. Μ' αρέσουν οι γυναίκες. Γενικά. Πονηρά το λες. Μας βομβαρδίζουνε. Έρχονται οι βόμβες. Οπα. Αμάν! Τι γίνεται ρε παιδιά, Ταλιμπανέι! Ας πιούμε το καφεδάκι μας πριν πεθάνουμε. Λοιπόν τώρα, Survivor, πολύ απλά γιατί έκανες το Nomads, οπότε το συνδυάσαμε έτσι. Nomads δεν υπάρχει γιατί είναι χάλια, οπότε πάμε Survivor. Το πάτησε το τρένο. Το πάτησε το τρένο. Πάμε να δούμε Survivor. Διλήμματα ζωής. Έχεις δει. Μαριαλένα. Και θα μιλήσουμε για τα ερωτικά εδώ πέρα, σε αυτήν την ερώτητα. Έχει μπει ένας πρώην της μέσα. Ναι, έχει μπει ένας πρώην της και έχει μπει και η νυν του. Βασικά η σχεδόν νυν του πρώην του. Εντάξει, όχι, δύο σε ένα. Συγγνώμη, πες μου τώρα δηλαδή. Δύο σε ένα, σου λέει γιατί να κάνω δύο-τρεις εκπομπές. Ας κάνω Survivor, να βάλω μέσα λίγο και το reality ερωτικό. Σκέψου τώρα, ας πούμε, π.χ. να ήσουν με τον... να, ήταν, να ήσουν στο όνομά της, να ήταν ο Σεϊταρίδης. Ναι, ναι, ναι. Να φέρνε την νυν του. Ναι. Πώς θα αντιδρούσες. Πρέπει να είμαι λίγο γενική, Βασικά τον χωρίζω και αυτό είναι σοβαρό που θα σου πω. Δεν με απασχολεί τι κάνει ο άλλος. Φιλιππίνες όμως ζέστη, νιώθω σεξι, βρώμα. Survivor ή Nomads. Νομίζω τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Για κανένα λόγο. Η νικήτρια του Nomads λέει τίποτα από όλα αυτά. Ένα χειροκρότημα ρε παιδιά. Ειλικρινέστατη απάντηση. Καταλαβαίνω την αλήθεια μου. Έλα Τζακρινού, Ελγιαπολό,
Βλέπουμε τον Διαβολό λέγεται. Ελ Διαβολό. Ελ Διάβλο. Δεν το βλέπω καν, παιδιά, μωρέ, αφού έχετε μια οθόνη τσάτω σιγά. Περάστε το αυτό, δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί το παιδί. Στην Ορθόδοξη λοιπόν η λαδίτσα μας θα δούμε το Ελ Διάβλο από Έλληνα Τσακρινού. Βοήθειά μας. Τι ωραίο κορίτσι. Ωραίο, ωραίο κορίτσι και μ' αρέσει πάρα πολύ το βίντεο κλιπ και ευτυχώς που δεν το έκανε ο Άλεξ ο Κωνσταντινίδης γιατί δεν το πετύχαινε και πολύ. Θα πήγαινε στο Eurovision. Μου το έχουν ξανακάνει αυτό σαν ερώτηση. Άρα, θεώρησε ότι δεν πρωτοτυπήσαμε. Όχι, φυσικά. Καλά την αρχή εννοείται. Καλά, εντάξει. Δεν τρελαίνομαι για την Eurovision. Θα δούμε τη συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision. Ξανά θα το δούμε. Τα ίδια και τα ίδια βλέπουμε. Τα ίδια και τα ίδια βλέπουμε. Παιδιά, βάλτε κανένα άλλο θέμα. Κάτσε, περίμενε. Κάπου θέλει να καταλήξει. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ε. Δεν είναι η Έλενα αυτή. Όχι, ξεκάθαρα. Α, είναι αντιγραφή το βίντεο κλιπ. Καλέ, γιατί το λέτε αυτό. Καλέ, είναι το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς είναι. Τώρα, ποιο βγήκε πρώτο και ποιο βγήκε δεύτερο. Α, okay. Λοιπόν, όχι, η Αποστολία να πει. Ποιο πιστεύεις από τα δύο ότι βγήκε πρώτο και ποιο δεύτερο, ακριβώς το ίδιο βίντεο κλιπ. Νομίζω αυτό. Αυτό βγήκε πρώτο. Παίζει άλλη. Αυτό. Α, παίζει άλλη, αλλά είναι άλλο βίντεο κλιπ. Γιατί μου έκαναν αντιγραφή. Πότε βγήκε. Να δούμε η ημερομηνία. Πέρσι. Πέρσι. Α, μάλιστα. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή αντιγραφή. Όντως. Να το πούμε ότι. Όχι, είναι. Ένα εξαιρετικό copy-paste. Είναι πιστή. Βαθμολογία του βίντεο, άξιστη. Έχουμε και τρεις βαθμολογίες που δεν έχουμε πει. Παιδιά, απολύστε τον. Απολύστε με, κόψτε τον. Ξεχνάει όλο το κόνσεπτ. Δεν καλέ. Δεν έχω έρθει. Έλαντε. Γκριντζ. Όχι, μην τον φωνάξεις, δεν αντέχω. Σε πετάξει έξω από εδώ, την κάνω μόνο μου την εκπομπή. Λοιπόν, ναι, μπράβο. Πρόταση. Έκανε και πρόταση στην ίδια μου την εκπομπή, εντάξει. Θέλω να βάλεις βαθμολογία για το Your Face Sounds Familiar. Για το δικό σου βίντεο. Για καλό το μοίρα. Δικό μου βίντεο. Ξεκάθαρα 10. Τι έτσι, ταπεινή. Όχι, παιδιά. 12, γιατί τόσο μου είχαν βάλει κριτές, παιδιά. Εγώ θα πάω με τους κριτές. Δεν θέλω. 12. Συνεχίζουμε και βάζουμε την επόμενη βαθμολογία μας. Το εκπληκτικό βίντεο. Ζενεβιέ. Αν πω ξανά 12, πολύ. Ναι, όχι, πολύ πάει. 12, ρε. Και ένα τηλεφώνημα. Πείτε ένα τηλεφώνημα. Μετά έχουμε καπουτσίδι το βίντεο. 10 με τόνο. 10 με τόνο. 10 με τόνο. Survivor. 10 με τόνο για το γέλιο του. Η φάση ότι τύπου δύο εκπομπές σε μία. Γιατί η φάση είναι cringy. Είναι cringy. Συνεχίζουμε λοιπόν και Έλενα Τσακρινού θέλω να μου βάλεις βαθμολογία για το συγκεκριμένο βίντεο αντιγραφής. Κοίτα, θα βάζα λίγο παραπάνω, αλλά είναι ρε παιδάκι μου αντιγραφή. Αν το βάλω σαν αντιγραφή είναι 10. Κράζεις. Θαυμάζεις! Ω, το μάθες! Ω! Τέταρτη κουμπή, παιδιά! Εγώ πάντως απορώ γιατί η Αποστολία δεν είναι top στην Ελλάδα με τέτοιο ταλέντο. Άμα δεν ήταν το Your Face and Familiar, δεν θα το θυμόμουν καν. Κρίμα, μπράβο της πάντως. Τώρα δεν ξέρεις πώς θα το πάρεις. Καλό, κακό. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ντροπή τους εκεί στον Αντένα που δεν σε πήραν στο Your Face and Familiar All Star. Ρε καημό με το Your Face and Familiar. Έλα να πιούμε λίγο καφεδάκι. Έλα το καφεδάκι μας. Και η Αποστολία δηλώνει τραγουδίστρια. Χαχαχαχαχα. Μα και εγώ απορώ μερικές φορές. Είναι μέχρι απλά να ανοίξει το στόμα μου. Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Πριν 2 χρόνια βγήκε το προηγούμενο κομμάτι που είχε κάποια views. Τώρα πότε θα είναι το επόμενο. Ενάμιση, κάτσε ρε παιδάκι. Πότε θα είναι το επόμενο. Απρίλιο μάλλον. Απριλίο, δήλωση. Εκεί το λέω, ναι. Παίζεις καλό θέατρο, είσαι σπουδαία. Θα το πάρω μόνο θετικά αυτό. Κοίταξε όμως. Δεν θα κοιτάξω τα. Αποστολία, ξέρεις, σήμερα ένιωσα πρώτη φορά τη χαρά. Μέσα μου παντρεύτηκε η αδερφή μου, η πιο μικρή, 27 χρονών. Εσύ, Αποστολία, λίγο δύσκολο για γάμο, λες. Τρέμω στην ιδέα πώς θα παντρευτώ. Είσαι ο άνθρωπος που από το singles πήγε στο single, ξεκάθαρα. Πάντα. Πάντα. Παιδιά, θα σας πω. Κάτσε, 4 χρόνια ήσουν με το παλικάρι μας. Στο πήλιο. Παιδιά, το πήλιο είναι στη ζωή μου από τα γενοφάσκια μου και μεγάλωσα στο Βόλο. Θα σου πω τι γίνεται. Δηλαδή δεν μου κάνει αντιγεια σας. Πες έπεισα. Με έπεισες, όχι με έπεισες. Η Ζενεβιέβ είναι για Όσκαρ. Δώστε το, παιδιά! Ήρθε η ώρα λοιπόν να σου δώσουμε το Όσκαρ που τόσο περίμενες. And the Oscar goes to... Κάτσε, είναι βαρύ. Είναι βαρύ, κράτα το. Υπάρχει μια συγκίνηση. Με συγκίνηση το παίρνω. Ωραία, παρακαλώ. Και θέλω να κάνεις τον κλασικό μονόλογο, Όσκαρ. Θέλω να ευχαριστήσω
το Διονύση Τζαράκη που με εμπιστεύτηκε σε αυτό το ρόλο και το Θωμά Ζάμπρα που έγραψαν τα κείμενα και ήμουν τόσο καλή. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ που αγκαλιά κοιμόμουν με τη Σινεβιέβ και κατάφερα να την κάνω όσο καλύτερα μπορούσα. Μαμά, μαμά, αυτό είναι για σας! Α, μπράβο, ρε παιδιά, εντάξει! Τι! Είναι τρισδιάστατο. Είναι δυσδιάστατο. Τα Όσκαρ είναι τρισδιάστατα. Εμείς έχουμε το δυσδιάστατο Όσκαρ. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας. Α, ξέρεις τι. Για πες. Επειδή τα βαριέμαι και θέλω να το κόψω αυτό. Κόψε. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί είναι το κλασικό like, subscribe και τα σχετικά. Να σε αφήσω να το κάνεις εσύ. Κάντε like, subscribe στο κανάλι. Ακολουθήστε τα παιδιά. Βοηθήστε τους μπας και φέρνουν και λίγη θέρμανση. Έχω ξεπαγιάσει τόση ώρα. Και καμπανάκι, παιδιά, λίγο να, με το που ανεβαίνει, βίνεται να τιν, χτυπάει. Ευχαριστούμε πάρα, μα πάρα πολύ. 1, 2, 3, 4, 5. Αμάν. Είδες, όπα, το καπέλο είναι ακριβό. Έλα εδώ. Μιλάμε. Ο άνθρωπος που πληρώνεται φαίνεται.